Μέχρι πρότυρος πίστευα, κυρίες και κύριοι, ότι το Xbox τέλος, ότι το Xbox πάπαλα, πως έχουν κάνει τόσες πολλές μαλατσίες που δεν υπήρχε πλέον καμία σωτηρία για την πλατφόρμα. Όμως τελικά στις 11 Ιουνίου το Xbox αναστήθηκε. Lazarus, come forth! Πάμε να δούμε γιατί το Xbox είχε το καλύτερο gaming show αυτό το καλοκαίρι. Πάμε, Titan! Καλημέρα ή καλησπέρα, καλή μου παιδί, είμαι ο Ηλίας ο Randy Gamer. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε πάντα καλά. Λοιπόν, παιδιά, πλέον τελείωσαν ουσιαστικά όλα τα μεγάλα gaming events του καλοκαιριού. Έχουμε κάποια για τον Αύγουστο, αλλά ουσιαστικά ο μεγάλος δώρος πλέον πάπαλα τέλος. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα και από τη Sony και από τη Microsoft. Ακόμα περιμένουμε να δούμε κάτι από Nintendo. Είδαμε επίσης πάρα πολύ ωραία πράγματα από τη Ubisoft. Όμως πρέπει να πούμε ότι το Xbox ήταν αυτό που κέρδισε τα βλέμματα όλων αυτή τη χρονιά. Αυτό το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν το περίμενε κανείς, ούτε και εγώ, ειδικά μετά τον χαμό που έγινε με το Redfall. Όπως επίσης και με τη συνέντευξη που έδωσε ο Phil Spencer που ζητούσε συγγνώμες για το Redfall, κουλουπού κουλουπού. Και παιδιά, πρέπει να πούμε ότι μετά από αυτό, εγώ πλέον παιδιά δεν είχα ελπίδες για την Microsoft και το Xbox πέρα από το Starfield, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Μετά από τόσες γκάφες, μετά από τόσα λάθη και μετά από τόσα πράγματα που η Microsoft φάνηκε ότι έκανε λάθος σε όλο το 2022, όπως επίσης και στους πρώτους 5 μήνες του 2023, πίστευα ότι πλέον, ρε παιδιά, ότι δεν υπήρχε ελπίδα. Ήρθε όμως το Xbox Pavla Starfield Showcase, το οποίο, παιδιά, έφερε πίσω την Microsoft, όχι μόνο πίσω στην επικαιρότητα, όμως επίσης δίνει και την επιβεβαίωση ότι η Microsoft είναι εδώ, είναι δυνατή, είναι έτοιμη και αυτή τη στιγμή, παιδιά, όσον αφορά το θέμα της δημοτικότητας, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τη Sony μετά από πάρα πολύ καιρό. Μετά από πάρα πολύ καιρό, το Xbox και η Microsoft έχουν αποκτήσει κάποιο απίστευτο momentum, το οποίο εάν συνεχίσουν και το ακολουθήσουν όπως πρέπει, πιστεύω ότι θα τους κάνει να δώσουν πάρα πολύ ανταγωνισμό τόσο στη Sony όσο και στην Nintendo. Λοιπόν, παιδιά, μαζί είδαμε το Xbox Pavla Starfield Showcase, το οποίο έγινε Κυριακή 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Ήταν ένα show 2 ώρων, στο οποίο την πρώτη ώρα έδειξαν τους μελλοντικούς first party τίτλους της Microsoft, καθώς και άλλους πολύ σημαντικούς, θα έλεγα, third party τίτλους. Και η δεύτερη ώρα του show είχε αφιερωθεί στο Starfield, για το οποίο, ό,τι και να πω είναι λίγο, ήταν ένα φαινόμενο από μόνο του 100%. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Αν και είδαμε πάρα πολλά πράγματα στο show του Xbox, εγώ, παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σας πω τι έκανε σε μένα εντύπωση πιο πολύ απ' όλα. Εάν εσείς έχετε κάποια διαφορετική προτίμηση, γράψτε μου στα comments από κάτω. Επίσης, πριν μπούμε στο zoom του βίντεο, θα ήθελα σας παρακαλώ να κάνετε ένα like, ένα share και ένα subscribe. Όπως επίσης να δείτε και το βίντεο ως το τέλος του, βοηθήστε σας παρακαλώ να νικήσουμε τον καταραμένο αλγόριθμο του YouTube. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα το οποίο είδαμε και με εντυπωσίασε εμένα στο show ήταν το Fable. Για το οποίο Fable, παιδιά, είχαμε δει ένα CGI trailer το καλοκαίρι του 2020, Παναγία μου, πριν από 3 χρόνια, και από τότε ως και σήμερα δεν είχαμε δει απολύτως τίποτα. Όμως αυτή τη φορά ο developer του παιχνιδιού, η Playground Games, μας έδειξε το πρώτο δείγμα του Fable με in-game γραφικά, σύμφωνα με αυτούς δεν ήταν CGI. Ό,τι είδαμε από το Fable ήταν in-game γραφικά 100%. Το είπε ο ίδιος ο developer και το επιβεβαίωσε και στο Twitter, και το οποίο, παιδιά, φαίνεται τρομερό, φαίνεται τρομερά εντυπωσιακό. Δυστυχώς δεν έδειξαν τίποτα από gameplay πέρα από ένα μικρό σημείο το οποίο φάνηκε να είναι σαν gameplay. Αλλά όπως και να έχει, εάν σκεφτούμε ότι αυτό που είδαμε ότι ήταν από in-game γραφικά, έστω και αν η κεντρική χαρακτήρα φαινόταν σαν... που είναι στη συγκρού. Sorry, δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, ζητώ συγγνώμη. Αλλά και πάλι, ό,τι είδαμε, ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι ήταν in-game σύμφωνα με τον developer, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τώρα είπανε ότι το game ότι θα βγει μέσα στο 24, όμως εγώ είμαι σίγουρος 100% ότι θα φάει καθυστέρηση. Όπως πάρα πολλά games για τα οποία σου λένε ημερομηνίες και καθυστερούνε, διότι, παιδιά, πλέον στις ημέρες μας δεν μπορείς να εμπιστευτείς καμία ημερομηνία κυκλοφορίας όταν σου τη λένε. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το καλό. Βασικά για μένα ήταν καλό το γεγονός ότι το παιχνίδι υπάρχει, ότι το δουλεύουν και ότι θα βγει.
Το δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα για μένα, αν και γι' αυτό σκοπεύω να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, ήταν η αποκάλυψη του Star Wars Outlaws της Ubisoft. Το οποίο ναι, είναι της Ubisoft και ναι, είναι multi-platform, το οποίο σημαίνει ότι θα βγει και στο PS5. Όμως είναι ο πρώτος αμυγός open world Star Wars τίτλος που βλέπουμε σε αυτή την γενιά. Και ότι το event φάνηκε πρώτα στο event του Xbox και μετά στο event της Ubisoft, εμένα αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδες. Διότι αυτή είναι μια κίνηση που περίμενα την Sony να κάνει και δεν την έκανε, ούτε κατά διάνοια. Και όμως, το να κάνεις ένα τόσο μεγάλο IP να φανεί στο event του Xbox για πρώτη φορά, για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για το Xbox γενικότερα. Το οποίο σημαίνει πως η Microsoft κατά πάσα πιθανότητα έχει δώσει στη Ubisoft μπόλικα λεφτά και ότι μάλλον θα έχει κλείσει κάποια exclusive συμφωνία όσον αφορά DLC ή κάτι άλλο σχετικά με το παιχνίδι. Είδομεν. Πάντως αυτή για μένα ήταν η δεύτερη μεγάλη έκπληξη του show. Η τρίτη έκπληξη του show για μένα ήταν το Hellblade 2. Επιτέλους φίλε, το Hellblade 2! Το οποίο παιδιά πότε το είδαμε για πρώτη φορά, πότε το είδαμε? Δεκέμβριο του 2019 στα Game Awards. Έχουν περάσει παιδιά, Παναγία μου, 5 χρόνια, σχεδόν 5 χρόνια. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά και τις πάνω μου της κεφαλής και τις κάτω μου της κεφαλής. Και ακόμα περιμένουμε αυτό το game. Όπως και να έχει όμως παιδιά, το Hellblade 2 εμφανίστηκε, στο οποίο μας έδειξαν ένα cutscene, ένα in-game cutscene, το οποίο φυσικά φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό, με την Senua να κάνει τους κλασικούς μονόλογους με τις φωνές που θυμόμαστε και από το πρώτο game, διότι αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου Hellblade, αν θυμάστε. Και βλέπουμε, είδαμε μάλλον το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα. Αν και μου φάνηκε όμορφο, αν και μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό και χαίρομαι πάρα πολύ που το game είναι ζωντανό και έρχεται, εμένα το πρόβλημα μου είναι ότι αν και είδαμε in-game cutscene, δεν είδαμε gameplay. Και εγώ παιδιά, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ήθελα να δω gameplay από το παιχνίδι, παιδες. Καθαρό, ατόφιο gameplay. Θα μου πείτε, ok Ηλία μου, μα είχαμε δει gameplay σε μια προηγούμενη παρουσίαση του παιχνίδιου στα Game Awards, αν δεν κάνω λάθος. Όμως, ρε φίλε, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχεις να μας δείξεις έστω λίγο gameplay. Τέλος πάντων, και αυτό σύμφωνα με τον developer του έρχεται μέσα στο 24 και καλά θα κάνει να έρθει για γιατί μας έχουν πρίξει τις μπάλες και τα ούμπαλα με την αναμονή για αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, και αυτό είναι ζωντανό και έρχεται. Το άλλο το οποίο μου άρεσε παιδιά πάρα πολύ από το event ήταν το Flight Simulator 2024. Και θα μου πείτε εσείς, Ηλία, γιατί το Flight το Simulator? Και σας απαντώ εγώ, επειδή στο παιχνίδι πλέον έχουν βάλει αποστολές διάσωσης σε στυλ SnowRunner. Το οποίο παιδιά για μένα, το να πιλωτάρω ένα σκάφος και να το χρησιμοποιώ για να κάνω μια διάσωση ή για να εκπληρώσω κάποιο σκοπό, για μένα είναι παράδεισος. Για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ειδικά σε ένα σημείο που έδειξαν διάσωση με ελικόπτερο, αυτό παιδιά το κολογούσταρα όσο τίποτα άλλο. Δηλαδή σκεφτείτε που δεν έχω εγώ το Flight Simulator εγκατεστημένο στο Xbox, με έκανε να πάω και να εγκαταστήσω το game στο Xbox μου για να είμαι έτοιμος για αυτό το update. Και θα πω ότι ήταν μάλιστα αυτό το οποίο χρειαζόταν το Flight Simulator, διότι βρε παιδιά μου, απλά το να ανεβάζεις το αεροπλάνο και να κατεβάζεις το αεροπλάνο, χέστηκε η Φατμέ στο γενή τζαμί. Τι να το κάνω αυτό μόνο. Αλλά το ότι θα έχεις έναν σκοπό πλέον κάθε φορά που θα πιλοτάρεις κάτι, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, Sea of Thieves, το οποίο το Sea of Thieves, παιδιά, το ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια. Όμως, στο Sea of Thieves αυτή τη φορά, παιδιά, βάλανε τους χαρακτήρες από το θρυλικό Monkey Island. Όσοι δεν ξέρετε το Monkey Island, δυστυχώς σας καταλαβαίνω, είστε πάρα πολύ μικροί. Όμως εμείς, οι παλαιοί gamers που μεγαλώσαμε με τα adventures της LucasArts, στα αλήθεια, το να είμαι με το πλήρωμά μου, με τους φίλους μου στο Sea of Thieves και να βλέπουμε τους θρυλικούς χαρακτήρες από τα Monkey Island παιχνίδια και το θρυλικό Scambar με τους πειρατές και τον Guybrush και τον LeChuck, Παναγία μου, για μένα αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Είναι όνειρο. Όταν παιδιά βγει αυτό το update, stream κατευθείαν στο κανάλι μου, δεν με ενδιαφέρει. Ήταν μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που έχω δει στο Sea of Thieves εδώ και χρόνια και σαν πολύ παλαιός gamer χάρηκα πάρα πολύ που υπάρχει κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να το κάνω stream και να το παίξω με τους φίλους μου όταν βγει. Μετά, καλοί μου παιδες, είχαμε το Avowed.
το οποίο είναι της Obsidian Entertainment και το οποίο επίσης για πρώτη φορά είχαμε δει επίσης το καλοκαίρι του 2020. Και από τότε τίποτα πάπαλα, δεν είχαμε ακούσει τίποτα ψήθυρο. Όμως, παιδιά, στο show του Xbox φέτος έδειξαν το πρώτο gameplay του παιχνιδιού. Το οποίο το Avowed, να πούμε ότι είναι ένα first person RPG σε στυλ Skyrim. Όμως, παιδιά, πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά σε σύγκριση με το trailer που είχαν δείξει πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πούμε ότι έχουν αλλάξει το look του game και μου φάνηκε πάρα πολύ καρτουνίστικο. Δηλαδή, σαν ύφος και υφή, μου φάνηκε πολύ διαφορετικό από το Avowed που μας είχαν αποκαλύψει τότε. Και το game θυμίζει πλέον πολύ περισσότερο το Outer Worlds της ίδιας της εταιρείας παρά το Skyrim. Επίσης, παιδιά, να πούμε πως ο developer του παιχνιδιού βγήκε και είπε ότι το game ότι δεν θα είναι, ας πούμε, στο scope, στο μέγεθος του Skyrim, θα είναι πολύ μικρότερο παιχνίδι. Αν και δεν μας χαλάει αυτό, διότι ούτως ή άλλως η Obsidian βγάζει μεγάλα games, δεν βγάζει μικρά games. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα first person RPG σε στυλ Skyrim. Το the gameplay που μας έδειξαν μου φάνηκε ok. Απλά, παιδιά, να πω ότι τα γραφικά του με άφησαν κάπως, δεν ξέρω, με την απορία. Δηλαδή, με την έννοια ότι μου θύμισε επικίνδυνα το Redfall και επειδή μας έχουν μείνει κατάλοιπα τραύματος από το Redfall, εύχομαι, χτυπάω ξύλο, αυτό το game να μην έχει την ίδια μοίρα. Βέβαια, μιλάμε για την Obsidian και η Obsidian βγάζει πάντα καλά πράγματα. Θα μου πει, το ίδιο λέγαμε και για την Arcane και η Arcane μας έβγαλε μια μπούρδα. Οπότε, παιδιά, περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως και πάλι χαίρομαι πάρα πολύ που το game είναι ζωντανό. Διότι νομίζαμε ότι και αυτό το game ότι ήταν νεκρό, αλλά είναι ζωντανό. Μετά, το επόμενο ήταν το Like a Dragon Infinite Wealth. Το οποίο να πούμε ότι είναι sequel του πρώτου Like a Dragon, που είχε βγει ταυτόχρονα με το launch του Xbox, του Series X και του S τον Νοέμβριο του 2020. Να πούμε ότι το Like a Dragon ότι είναι μέσα στο σύμπαν των Yakuza των παιχνιδιών. Και απλά το βάζω αυτό το game στη λίστα επειδή το trailer είχε πάρα πολύ γέλιο. Δηλαδή ο τυπάς ήταν κατά μεσή στην παραλία και έκρυβε το λιλί του. Βασικά στην αρχή ήταν με τα λιλιά και τα κακάλα όξο, αλλά μετά όμως τα έκρυψε το παιδί επειδή ντρέπεται. Τέλος πάντων, παιδιά, το βάζω εδώ πέρα επειδή το πρώτο το Like a Dragon μου άρεσε πάρα πολύ. Πιο πολύ από τα Yakuza τα κανονικά κιόλας. Το οποίο είχε πάρα πολύ γέλιο σαν παιχνίδι και πάρα πολύ χιούμορ. Και ότι αυτό το παιχνίδι πήρε sequel και ότι σου δείχνουν τρέιλερ κατά μεσή στο καλοκαίρι με λιλιά και με κακάλα. Δεν ξέρω, για μένα αυτό είχε πάρα πολύ γενικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό. Μετά, παιδιά, μας έδειξαν το Steel Wakes the Deep, το οποίο είναι ένα horror με μπολικό κολόχαρτο και λιλί. Το οποίο, ok, μπορούμε να πούμε ότι είναι άλλο ένα horror game, αλλά εμένα μου φάνηκε αρκετά εντυπωσιακό. Και φυσικά τα horror παιχνίδια ποτέ δεν είναι αρκετά. Όλοι σας κάνετε σαν παλαβή για αυτά. Έστω και αν εμείς οι κακομίριδες οι streamer τρομάζουμε του θάνατα όταν παίζουμε για πάρτι σας, αλλά και πάλι φαίνεται πάρα πολύ καλό. Όμως, παιδιά, για μένα το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι του show ήταν το Clockwork Revolution από την Inxile και μας έδειξε αυτό το καινούριο παιχνίδι, αυτή την καινούρια IP που φαίνεται πανέμορφο, φαίνεται εντυπωσιακότατο, φαίνεται next gen 100% 1000%. Έχω να δω τόσο όμορφο παιχνίδι, παιδιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το game, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, είναι σε στυλ Bioshock, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, φαίνεται σαν κόσμημα, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πώς ένας developer ο οποίος μέχρι πρώτη έκανε top-down RPGs, κάθισε και έφτιαξε κάτι το τόσο τρομερά εντυπωσιακό, το οποίο μάλιστα έχει gameplay και vibes από Bioshock. Μου φαίνεται τέλειο, μου φαίνεται τέλειο. Όσον αφορά τώρα για την ημερομηνία της κυκλοφορίας, αυτό, παιδιά, από ό,τι φαίνεται μάλλον πάει για το 25. Αλλά και πάλι είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει τον τελευταίο καιρό. Μπράβο στην Inxile. Στη συνέχεια, από πλευράς hardware, το άλλο πράγμα το οποίο ξεχώρισα από το show ήταν η ανακοίνωση ενός μαύρου Xbox Series με 1TB χώρο. Το οποίο βγαίνει την 1η Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, και είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order. Πέρα από το μαύρο χρώμα και την αύξηση στη χωρητικότητα του SSD, αυτό το νέο Xbox δεν φαίνεται να δίνει ή να κάνει κάτι το παραπάνω. Πάντως είναι ολοφάνερο ότι βγάζουν αυτό το νέο Xbox για να συμπέσει με την κυκλοφορία του Starfield που είναι στις 6 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, καλή κίνηση από τη Microsoft, διότι είναι και μια ευκαιρία
να αυξήσουν τις πωλήσεις τους hardware, οι οποίες έχουν πέσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και επειδή το Xbox το Series S γενικώς νομίζω ότι πουλάει πιο πολύ από το X, νομίζω ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση από την πλευρά τους. Ειδικά εάν αναλογιστούμε το γεγονός ότι κάνουν την κυκλοφορία της κονσόλας να συμπέσει με την κυκλοφορία του Starfield. Ειδικά εάν σκεφτούμε ότι η Sony στο νέο της event δεν έδειξε PS5 Slim, δεν έδειξε Pro, δεν έδειξε τίποτα. Εκτός από το tablet και τις νέες AirPod ακουστικής. Όμως, το τελευταίο πράγμα, το παιχνίδι το οποίο 3-4 ημέρες μετά το show ακόμα κάνει τον κόσμο να μιλάει για αυτό, είναι το παιχνίδι φαινόμενο που λέγεται Starfield. Και Παναγία μου και Χριστέ μου, τι παιχνίδι είναι αυτό. Τι scope, πόσο μεγάλο είναι αυτό το παιχνίδι, πόσο τεράστιο είναι, πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις σε αυτό το game. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε αυτό το παιχνίδι, είναι το φτιάχνει η Bethesda που έχει φτιάξει και το Skyrim και είναι ουσιαστικά Skyrim στο διάστημα. Εξερευνείς το διάστημα, εξερευνείς πλανήτες, εξερευνείς όλο το σύμπαν. Ειδικά παιδιά, εάν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με την Bethesda το παιχνίδι έχει πάνω από 1000 πλανήτες για να εξερευνήσεις, οι οποίοι έχουν πόλεις, έχουν quest, έχουν τόνα, έχουν τάλο, φτιάχνει το δικό σου το διαστημόπλοιο από το μηδέν και τις δικές σου βάσεις και τα φτιάχνεις όπως θες και τα διακοσμείς όπως θες. Όχι μόνο αυτό, αλλά σου δίνει και τη δυνατότητα και να κλέβεις και άλλα διαστημόπλοια, όπως κλέβεις και αυτοκίνητα στο GTA και να τα κάνεις δικά σου και να τα κρατάς κλπ. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις στο παιχνίδι αυτό. Παναγία μου, είναι ένα game φαινόμενο. Φαίνεται υπέροχο, φαίνεται απίστευτο, φαίνεται αχανές. Και το καλύτερο κομμάτι αυτού του game, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι το game το οποίο θα κουβαλήσει το Xbox όχι μόνο για το 23, αλλά και για τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν, ακόμα και στην επόμενη γενιά. Αυτό το game θα γίνει all time classic όπως το Skyrim, 100%. Και να πούμε ότι για μένα ειδικά είναι το αγαπημένο μου είδος παιχνιδιού, παιδες. Λατρεύω, γουστάρω πάρα πολύ να έχω το δικό μου το διαστημόπλιο και να πετάω από εδώ και από εκεί και να το φτιάχνω όπως θέλω και να εξερευνώ και το να τ' άλλο. Είναι ο τύπος game που λατρεύω. Και το γεγονός ότι αυτό το game ότι θα υπάρχει στο Xbox και στο Game Pass γενικότερα, θα είναι τζάμπα στο Game Pass, όπως και όλα τα games τα οποία που σας είπα πριν. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Είναι παιδιά για μένα ίσως το καλύτερο δώρο για να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Είναι το κάτι άλλο. Εδώ μάλιστα φτιάχνεις και σκάφος που μοιάζει με ρομπότ έλεος και το πετάς. Και έχει επίσης και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις με πάρα πολλά quest και αυτά. Για μένα αυτός είναι ο τύπος παιχνιδιού που λατρεύω, και βγαίνει μόλις σε 2-3 μήνες. Παναγία μου και Χριστέ μου. Αυτό το game είναι το boost το οποίο χρειαζόταν το Xbox εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επιτέλους το Xbox έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι system seller, όπως και η Sony. Okay, είναι μόνο ένα παιχνίδι, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό game αυτής της γενιάς, παιδες. Και έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία, πέρα από τα προσωπικά μου γούστα, να δω τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το game στη βιομηχανία των video games. Ανυπομονώ, παιδιά. Ανυπομονώ. Και αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν τα πράγματα τα οποία ξεχώρισα από το show του Xbox. By the way, εάν θέλετε να δείτε το show του Xbox και του Starfield, έχω link στο description από κάτω. Πρέπει να πούμε όμως ότι ήταν αναμφίβολα το καλύτερο gaming show που είδαμε αυτό το καλοκαίρι. Διότι το Xbox και η Microsoft, έστω και αν έχουν περάσει πάρα πολλά σκατά τον τελευταίο καιρό, έδειξαν τα πάντα. Έδειξαν και first party exclusives, τα οποία θα έρθουν μέσα στο 24. Έδειξαν επίσης και νέα IPs. Έδειξαν επίσης και μεγάλη υποστήριξη από ιαπωνικούς τίτλους. Αλλά το πιο σημαντικό, έδειξαν ίσως το πιο σημαντικό game αυτής της γενιάς, το οποίο τους ανήκει, είναι στο Xbox. Δεν θα έρθει στο PlayStation. Έδειξαν το πιο σημαντικό game της γενιάς, το οποίο το μόνο πράγμα που μπορεί να το ξεπεράσει είναι το GTA 6, για το οποίο όμως δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Αλλά και πάλι, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι μετά από τόσες τρικλοποδιές και μετά από τόσες αναποδιές και μετά από τα τόσα λάθη που έχει κάνει μάλλον η Microsoft εδώ και 1,5 χρόνο, ήταν πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ενθαρρυντικό το να τους βλέπεις να δείχνουν ένα τόσο καλό show. Κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα από αυτούς, παιδιά, δεν το περίμενα καθόλου. Όμως,
τόσο εγώ όσο και ο υπόλοιπος κόσμος εξεπλάγην ευχάριστα. Και αν και η Microsoft και το Xbox έχουν πάρα πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμα, τις αλήθειες να τις λέμε, έχουν πάρα πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμα ώστε να ξεπεράσουν τα λάθη του παρελθόντος και να γίνουν και πάλι πιο πολύ έμπιστοι, αυτό τουλάχιστον, αυτό το show ήταν το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και χαίρομαι, δόξα τω Θεώ, που επιτέλους που η Microsoft και το Xbox έχουν ξυπνήσει και επιτέλους δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Και η Sony με το δικό της showcase που έδειξε στις 24 Μαΐου, λυπάμαι πολύ, αλλά πιάστηκε στον ύπνο, κυριολεκτικά. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τα βλέπει αυτά, έχω μεγάλη απορία να δω για το πώς θα απαντήσει η Sony σε όλα αυτά. Διότι, παιδιά, κακά τα ψέματα, η Sony αυτή τη στιγμή έχει χάσει ό,τι momentum είχε, ειδικά μετά την ψιλοαπογοητευτική παρουσίαση του Spider-Man 2, και πρέπει να κάνει κάτι για να ταράξει τα νερά και πάλι. Που θα το κάνει 100%, διότι αυτός είναι εξάλλου και ο ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός. Και αυτά! Πείτε μου, παιδιά, στα comments από κάτω σε εσάς που σας φάνηκε το show του Xbox. Πείτε μου για το αν σας άρεσαν τα πράγματα τα οποία έδειξαν. Πείτε μου για το αν εσείς είχατε κάποια άλλη προτίμηση από αυτά τα οποία έδειξαν. Διότι εγώ δεν τα είπα όλα. Πείτε μου, βλέπετε επιπλέον το Xbox ως πιο πιθανή αγορά κονσόλας τώρα? Περιμένω να μου απαντήσετε και να κάνουμε συζητησούλα από κάτω. Μουά και μουά και μουά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Καλό καλοκαίρι σε όλους και σε όλες. Και εμείς, όπως πάντα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή stream. Bebe, bebe, bebe.